Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Φέτος έχουμε τη χαρά να έχουμε οργανώτρια της φετινής εκδήλωσης την αγαπητή συνάδελφο Ξαντή Πιαγρέλη. Ευχαριστώ στον κύριο Κουτσουράδη που με έδωσε τη χαρά μαζί με την Ευγενία την Ιερομνήμονος να οργανώσουμε αυτή την ωραία εκδήλωση. Είστε ευπρόσδεκτοι όλοι, καλοδεχούμενοι να θαυμάσετε τις προσπάθειες τις ζωγραφικές των ερασιτεχνών και ζωγράφων. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Να είστε καλά. Είμαστε εδώ στο Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Χάνη, στην έκθεση ερασιτεχνών ζωγράφων από τον Απελή. Πραγματικά υπέροχα τα έργα. Πείτε μας κι εσείς πώς τα βλέπετε. Είναι υπέροχα τα έργα, υπέροχα τα εκθέματα και θεωρώ ότι κάθε χρόνο ο Απελής, οι οικοί ερασιτέχνες δημιουργοί, ξεδιπλώνουν περισσότερο το ταλέντο τους. Αυτή είναι η δύναμή μας. Οι αστήρευτες δυνάμεις του τόπου είναι οι άνθρωποι του. Και θεωρώ ότι σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις εκφάνσεις της δημόσιας ζωής του τόπου, η οικός έχει ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα, πλην το ότι είναι ένας ευλογημένος τόπος και είναι οι άνθρωποι του. Σε αυτούς στηριζόμαστε και με αυτούς πορευόμαστε. Πώς αισθάνεστε που υπάρχει και ένα δικό σας πορτρέτο από έναν οικό ερασιτέχνη ζωγράφο, τον κύριο Κάπα. Ο Μάνος ο Κάπας, λοιπόν, είναι ένας συμπατριώτης μου. Από το Ασφενδιού, από το χωριό. Λίγο μεγαλύτερος από μένα. Μεγαλώσαμε όμως μαζί. Του έλεγα πριν ότι παίξαμε ποδόσφαιρο μαζί. Τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά βήματα τα έκανα κοντά του τότε που ιδρύαμε την αναγέννηση. Και ένας από τους λόγους που δεν συνέχισα το ποδόσφαιρο ήταν ότι αυτός πήρε τη θέση μου. Οπότε σήμερα με εκδικείται με μία προσωπογραφία για να το διακομωδήσουμε λίγο. Αλλά νομίζω ότι αυτό έχει τη σημασία του και έχει την αξία του. Καλησπέρα σε όλους. Καλωσορίσατε σε μια όμορφη βραδιά, σε ένα όμορφο απόγευμα, γεμάτο χρώματα από τον Απελή. Είναι πιστό το ραντεβού μας κάθε χρόνο, εδώ στο Χάνη, εδώ στα Ιπποκράτεια, να υποδεχθούμε συμπατριώτες μας που ασχολούνται ερασιτεχνικά με τη ζωγραφική, όμως πραγματικά τα έργα τους δεν έχουν να ζηλέψουν σε τίποτα από τους επαγγελματίες. Και αυτό μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους. Γιατί αφενός εσείς περνάτε ποιοτικά και δημιουργικά το χρόνο σας, και αφετέρου εμείς στο τέλος, σε μια εκδήλωση, απολαμβάνουμε τα έργα σας. Είναι μια όμορφη πολιτιστική πρόταση, λοιπόν, και μακάρι να την απολαύσουν όσο περισσότερο γίνεται και οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του νησιού μας. Σας ευχαριστούμε που ομορφαίνετε τα Ιπποκράτεια και το καλοκαίρι μας. Ξέρετε, όταν ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια ο Τίμος πριν από μερικά χρόνια, φαινόταν λίγο περίεργο για το πόσοι θα μπορούν να βρεθούν ζωγράφοι, αυτοδίδακτοι ή εκπαιδευόμενοι και να συμμετέχουν σε αυτήν την πολύ σημαντική προσπάθεια, όχι απλά για να περνά δημιουργικά ο χρόνος κάποιων ανθρώπων, αλλά και να εξωτερικεύουν τον εσωτερικό τους κόσμο που μας γεμίζει χρώματα και μας γεμίζει ηρεμία και πολλές φορές μας εντυπωσιάζει. Την Πινακοθήκη, δεν σας κρύβω ότι είχαμε αποφασίσει να την ξεκινήσουμε και μάλιστα να ξεκινήσουμε να αγοράζουμε σε ανύποπτο χρόνο έργα κόων καλλιτεχνών και βεβαίως να συμμετέχουμε σε διαδικασίες δημοπρασιών ή αγοράς πινάκων και άλλων καλλιτεχνημάτων από μεγάλους καλλιτέχνες. Να είμαστε τα επόμενα χρόνια σε ένα μεγάλο κτίριο, το οποίο να είναι κτίριο πολύ κεντροπολιτισμού και βιβλιοθήκη και αίθουσες εκδηλώσεων και βεβαίως πινακοθήκη για να την επισκέπτεται ο καθένας. Ο υπέροχος όμιλός μας λέγεται Απελής. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και ένας άλλος σύλλογος που λέγεται Απελή στο Πηλή. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το αναδείξουμε, δεν πειράζει. Όπως επίσης, γιατί αναφέρα την καλή μου τη Σέβη, γιατί το 8 που κάναμε ένα μεγάλο συνέδριο και έκανα τον όρκο, η Σέβη ήταν εκείνη που η αναξίκλια ήταν στο κατηστατικό της συμβούλιο να ονομαστεί Φεναρέτη, όταν εγώ ήδη 20 χρόνια είχα τη Φεναρέτη. Λοιπόν, αυτά τώρα δεν είναι. Εγώ ξεκίνησα να πω ότι ναι, επιτέλους, οποιαδήποτε είναι η δημοτική αρχή, γιατί εγώ ποτέ δεν έκανα αντιπολίτευση ή συμπολίτευση, έκανα διαπολίτευση. Θα πρέπει λοιπόν ό,τι δεν κάναμε 44 χρόνια, Κλεοπάτρα μου, ας το κάνουμε τώρα, οποιαδήποτε και ένα δημοτική αρχή. Εδώ είμαστε λοιπόν για να τελειοποιήσουμε, γιατί πραγματικά το έχει ανάγκη ο κόσμος. Λοιπόν. Έχει το Πηλή, ας πούμε, πολιτιστικό πολυκέντρο, που έγινε από τον αείμνηστο κοινοτάρχη μας, τον Γαλινό, το Φλιάσκο, και δεν έχει οικός. Ωραία. Τώρα τι θέλετε. Συγγνώμη, ναι, ναι, ναι. Συγγνώμη, κάθε διαδικασία με όλη μου την άδεια, παιδιά, δεν είναι να πούμε μπράβο σας κτλ. Όχι, βέβαια. Κάθε συνάντηση πολιτισμική, πολιτιστική, έτσι, καλλιτεχνική, πρέπει να μην φοβόμαστε, είναι να πούμε μερικά ζήμωση. Πράγματα, να είναι μια ζήμωση. Έτσι. Αλλά να γίνει ζήμωση,
Γιατί όποιος θέλει. Και να φέρει και αποτέλεσμα. Να φέρει και αποτέλεσμα. Λοιπόν, δεν μπορώ να ακούω λοιπόν τώρα από τη Σέβη μου ότι θα νοικιάσουμε όταν υπάρχουν τόσοι χώροι. Τόση χώρη ανεκμετάλλευτη που θα έπρεπε. Και σας δηλώνω λοιπόν με το θάρρος και με την αγάπη και την άδεια του απελή, ότι ευχαριστώ, το ότι στην Καρδάμενα έχω μια οικοδομή την οποία από το 1992 την ετοιμάζω για πολιτιστικό κέντρο και ότι χωρίς χρήματα, με πολλή προσπάθεια, θα τη δείτε σε λίγο, στην Καρδάμενα λοιπόν υπάρχει ένα κτίριο, αν το έχετε δει, από το 1992 είναι παρατημένο. Θα γίνει ένα πολιτιστικό πολύκεντρο διαθέσιμο σε όλη την κοινωνία της Κόρης και όχι μόνο. Εγώ ξεκίνησα το 18 όταν πήρα σύνταξη από τη ΔΕΗ, γιατί δούλευα στη ΔΕΗ. Είμαι ΚΟΟΣ και στο 19 με τον COVID που είχαμε πάρα πολύ χρόνο ξεκίνησα να κάνω τα αποστρέτα μου, αλλά από παλιά έκανα άλλα σκίτσα, βέβαια έκανα κτίρια, κάτι έκανα προοπτική ζωγραφική πιο πολύ και έτσι μετά αποφάσισα να κάνω και ποτρέτο και ξεκίνησα με την κόρη μου μια μέρα που καθόταν στον καναπέ και το χωρίς να το ξέρει την έκανα και είδα ότι κάτι γίνεται και μ' άρεσε και το συνέχισα. Πάντως για το μικρό χρονικό διάστημα που θεωρητικά από το 18-19 που μου λέτε ότι έχετε ξεκινήσει έχετε κάνει πραγματικά πάρα πολλά. Και εγώ απορώ γιατί δεν ξέρω πώς βγαίνει αυτό το, η έκφραση, δηλαδή στο ποτρέτο, γιατί είναι όλο το μυστικό. Αλλά πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος έχει ένα χαρακτηριστικό και πρέπει να το βρεις. Αν το βρεις, μπορεί να ζωγραφίσεις. Πώς επιλέγετε τα άτομα που θέλετε να ζωγραφίσετε, εκτός από την κόρη σας φυσικά, που θα είναι πάντα η μεγαλύτερη πηγή έμπνευσής σας? Αυτό δεν ξέρω τώρα. Με μια ματιά, θέλω να το ζωγραφίσω. Ευχαριστώ πολύ τη Δημοτική Τηλεόραση για την τιμή που μας κάνει, το ΔΟΠΑΒΣ, γιατί στήριξε πάρα πολύ ο Δημοσκό αυτή την εκδήλωση, αυτή την ωραία έκθεση. Είμαστε μια μικρή ομάδα καλλιτεχνών, ερασιτεχνών, που ακουμπάμε τη ψυχούλα και το δημιούργημά μας με απλότητα, με ταπεινότητα και μετά το παρουσιάζουμε, το φτιάχνουμε. Εσάς από ό,τι βλέπουμε σας αρέσουν πάρα πολύ τα τοπία με σπίτια, με δάση, γενικά με πράσινο, με τη φύση γενικότερα. Είναι η αγάπη μου το περιβάλλον, η φύση, τα ευχάριστα χρώματα που προδιαθέτουν και δίνουν και μια πολύ ευχάριστη διάθεση στους ανθρώπους, γιατί αρκετά προβλήματα έχουμε και μαύρησε η ψυχούλα μας τελευταία, να δώσουμε και λίγο χαρά στο γύρω μας. Πόσα έργα περίπου κάνετε έτσι μέσα σε ένα χρόνο? Σε ένα χρόνο, φέτος έκανα 4 έργα, αλλά μπορώ να κάνω ένα έργο τη βδομάδα. Εξαρτάται τη διάθεση και το έργο, Μην ξεχνάς ότι γράφω κιόλας και τώρα γράφω και το 4ο βιβλίο. Μετά την Κυρά του Ελαιώνα θα έρθει ένα 4ο βιβλίο. Εσείς δεν ζωγραφίζετε, μόνο φτιάχνετε και όμορφες φιγούρες όπως αυτές που βλέπουμε πίσω σας. Είναι φετινά, κάθε χρόνο άλλα έργα. Πείτε μας έτσι ακριβώς από πού πηγάζει η έμπνευσή σας? Δεν ξέρω να σου πω ακριβώς, απλώς κάνοντας αυτά ειδικά νιώθω μεγάλη χαρά. Και τους πίνακες, επειδή πάω και σε ένα εργαστήρι στην Αθήνα, είναι κάτι, μια παραγωγή ολόκληρης χρονιάς. Αυτά είναι όμως προσωπικές μου αναζητήσεις και μου δίνουν μεγάλη χαρά. Αυτό ξέρω, το πώς προέκυψαν, η παιδική ηλικία φαίνεται αναβιώνει. Θυμήστε μας λίγο από τι υλικό φτιάχνονται αυτές οι φιγούρες. Υλικά. Εν μέρη ανακυκλώσιμα, είναι ένας σπηλός που φτιάχνουμε, αλλά τα μικρά αυτά είναι με σύρμα, είναι ολόκληρη κατασκευή, ξεκινάει με πολλά στάδια, αλλά και παλιά ένα και μπουκάλια που μπορεί να τα αντίσω, κάνω γλυπτική απάνω, διάφορα υλικά. Δεν είναι προγραμματισμένο όπως τα φέρει η έμπνευση.